Έχουμε και τον Μπακαλιάρο, τη μάχη του Μπακαλιάρου να δώσουμε σήμερα. Η Μαριάννα το είπε και το έκανε. Υποσχέθηκα. Σήμερα τον Μπακαλιάρο. Έχει φέρει Μπακαλιάρο. Έχει φέρει Μπακαλιάρο. Σουβλάκι Μπακαλιάρο. 12.30 ώρα την κάνει χθες το βράδυ. Τι ώρα. Ήμουν πτώμα. Αλλά είπα ότι το λόγο μου λοντυρό. Μυρίζει πολύ ωραία. Περιμένω να πάρει σειρά στους λόγους. Με τιμάει αυτό. Θα τον τηρήσω. Τόσο έχεις πει. Εδώ τη λέμε, το τηρούμε να ξέρετε. Μυρίζει το τηγανιτό εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία μυρίζει. Μου σπάσει τη μύτα. Πολύ λάδι, όχι πολύ λάδι. Δεν μου αρέσει πολύ. Όχι, θα δοκίμασε. Θα δοκιμάσω. Ελαιόλαδο είναι. Φυσικά. Πόσα τώρα αγοράζει το Μπακαλιάρο. Εδώ. Δεν θα μιλήσω. Θα μιλήσω ειδικό. Όταν είναι αρχηγού παρόντο, πα αρχή παυσάτο. Σωστή. Δεν μπορώ να πω αυτό που πέρα. Θα μιλήσουμε εμεί για τιμέ τώρα. Όταν είναι αυτό που λέω μπροστά μα. Θα μιλήσουμε για τιμέ. Με τα βία στο συγκρατούσαμε ένα τέτοιο. Για γεώργια δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν κύριο αυτό που λέω. Επειδή ξέρει πω δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Να πούμε για αυτό που λέω. Έκανε μια σωστή ερώτηση. Τα πούμε για τα γεώργια. Έκανε μια σωστή ερώτηση στον αέρα και μα πέρασε γιατί. Ξέρεις, ήταν πολύ έντονη η συζήτηση. Πόσα χρόνια εκπαιδεύονται οι μηχανοδηγοί? Πόσα χρόνια, κύριε Αυτόπουλο? Τουλάχιστον 2 χρόνια. Παίρνουν από τη σχολή, μένουν προκειμένου να εκπαιδευτούν για να μπουν. Σταθμάρχες. Το ίδιο πράγμα είναι όλοι. Για να γίνει σταθμάρχης, περνάς από μηχανοδηγός. Δεν προσλαμβάνουν σταθμάρχες. Κανονικά. Από μέσα. Ναι. Αυτό γινόταν ανέκαθεν. Δεν πέρασε συγκεκριμένο ο αδερφό. Πόσε μέρε λέγαμε ότι εκπαιδεύτηκε? Τι εκπαιδεύτηκε? Αλλά και θυμάσαι τι λέγαμε. Αυτό λέω. Να πω κάτι. Να πείτε. Γιατί, όταν έπρεπε να γίνει μετάθεση απλά. Επειδή εμεί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου και δεν ξεχνάμε. Θα σα θυμίσω ότι το 2019 ο πρώην πρωθυπουργό, ο κύριο Τσίπρα, είχε μπει μέσα στο ασημένιο βέλο. Το θυμάστε? Βέβαια. Το οποίο μετά το πήγανε στην έκθεση Θεσσαλονίκης για να το παρουσιάσουν. Ακριβώς. Ότι θα κάνει Αθήνα-Θεσσαλονίκη 4 ώρες. Το οποίο ποτέ δεν έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Και τι κάνανε? Το πήγανε στην Κατερίνη. Από την Κατερίνη να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ήταν ένα σαπάκι και τίποτα άλλο. Και οι γραμμές οι ελληνικές δεν μπορούσαν να το. Έτσι. Δεν μπορούσαν να το. Όχι. Ναι. Και να πάει λοιπόν, το τρένο αυτό από την Αθήνα. Παρακάτω, από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε παρακάτω. Είναι τόσο βαρύ. Πήγαμε 4 ώρες και 10 λεπτά. Πήγα πάμε εγώ. Παρακάτω, ναι. Σας παρακαλώ. Όχι με το ασημένιο βέλος. Το 20. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα. Να δούμε λίγο τι γίνεται με την αγορά, με την οικονομία, με τον Μπακαλιάρο. Σήμερα είναι η μάχη του Μπακαλιάρου. Και θα δούμε και πώς θα τον φάνε έξω στην ταβέρνα ο κόσμος, πώς θα το πάρει το χθε πολύ. Σήμερα ψωνίζουμε. Αλλά δίνω πάσα. Κάποια μαγαζιά ανοιχτά. Είναι στην αγορά. Στην αγορά είναι ανοιχτά. Δεν υπάρχει στα ψαράδικα. Όχι, έχει το φρέσκο μπακαλιάρο. Τώρα έχουν βάλει κάποια ψαράδια, ναι. Και στις προωθήκες, όχι αυτόν τον παστό, έχουν βάλει τον κατεψυγμένο το φιλέτο. Α, μάλιστα. Το κατεψυγμένο. Το μικρό, μάλιστα. Των 100-500 γραμμαρίων, ναι, που είναι, ναι, από 100 γραμμάρια. Αυτό είναι καλός. Όχι, όχι. Αυτός είναι μπακαλιάρος, από Ισλανδία κτλ. Αλλά είναι πάρα πολύ μικρό το μέγεθός του, από 100 γραμμάρια έως 500. Αλλά είναι καλός αυτός. Είναι καλός. Αλλά είναι κατεψυγμένος τώρα. Εντάξει, να τον φας μετά από 2 χρόνια κατεψυγμένο μπακαλιάρο στην Ελλάδα. Αποψυγμένος είναι. Αποψυγμένος. Όχι, όχι, κατεψυγμένο. Αυτό τον παίρνει κατεψυγμένο, όχι αποψυγμένο. Εντάξει. Αυτόν το συγκεκριμένο που μιλάμε. Τον κάνεις απόπειξη στο σπίτι. Ναι, εντάξει. Να δούμε λίγο τιμές που έχουμε πάρει, να μας τις σχολιάσετε και εσείς σε σχέση με τις περσινές τιμές και να δούμε και έξω στις ταβέρνες πόσο τον βρίσκουμε. Εδώ βλέπουμε τον φιλέτο μπακαλιάρο που είναι 22,40 στα αριστερά. Πέρσι πόσο ήταν? 18,90. 18,90. Παιδιά, όμως μην τρώτε μπακαλιάρους πολύ. Τι έγινε, στραβή? Έχουμε θέμα. 3,5 εδώ πάνω. Νομίζω θα αφοριστείτε αν συνεχίσατε. Δεν ξέρω. Ποιος βγήκε και μίλησε? Διαβάζω εδώ στο pressworkers.gr της Γεωργίας Λιναρδού, στο blog, στο site. Λέει, ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης το χαρακτήρισε ντροπή το γεγονός ότι οι πιστοί τρώνε 25η Μαρτίου μπακαλιάρο λόγω εθίμου. Και τι πρέπει να τρώμε? Είπε ντροπή, ντροπή, ντροπή. Ορθόδοξοι χριστιανοί Έλληνες, το έθιμο λέει, είναι δυνατόν, λέει, νηστεί για το Πάσχα είναι αυστηρή και επιτρέπεται μόνο ο κατανάλωση λαδιού. Άρα δεν πρέπει να τρώτε μπακαλιάρο. Το μάθαμε το 2024 αυτό, φαντάζομαι, έτσι. Εγώ καταθέτω όλες τις πληροφορίες. Εγώ όλα τα χρόνια ξέρω στη ζωή μου ότι τρώμε μπακαλιάρο. Εγώ στο τραπέζι καταθέτω όλες τις πληροφορίες. Όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθεί. Έβαλες και την άποψη εκκλησίας. Δεν μπορώ να μην το βάλω. Αυτό τα λέω προς απάντηση στη Γιωργαντή και στο αυτό που λέω. Ο σπορταλιά ή ο μπακαλιάρος σε πίτα και μπέργκερ? Γιατί υπάρχει πλέον και αυτή η τάση, να ξέρεις. Σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι, το fish and chips έρχεται αυτό. Τι δεν κάνει απ' όλα να τρώμε? Για να το ακούσουμε λίγο τη Σεβασμιότατο. Και λέγει ο Μέγας Πατήρ της Εκκλησίας μας, του Τετάρτου μετατρέψαμε όλα τα μεγάλα γεγονότα της Εκκλησίας μας σε Σόδομα και Γόμορα, σε πύργο της Βαβέλ,
για μας και όλες τις εορτές. Από Χριστούγεννα, από Πρωτοχρονιά, από Αρχή του Ιωδίου, από την Πρωτοχρονιά. Και αύριο, και κλείνω με αυτό, λέτε όλοι σας, πρέπει να ρέψουμε, να φάμε βακαλάρο, γιατί είναι το έθιμο. Ντροπή, ντροπή. Ορθόδοξοι Έλληνες χριστιανοί, το έθιμο. Οι πατέρες όρισαν να τιμήσουμε την ημέρα της Παναγίας μας, που με το ιδού ιδού του Κυρίου γεννητόπιν. Ντροπή, Μαρία. Ντροπή. Ντροπή είναι αυτό που βλέπω. Ντροπή είναι αυτό που βλέπω εκεί, τον μπακαλιάρο, τον γαμητό. Αυτό που λέει όλο το θέμα. Δεν θα φάω κάμερα, θα φάω off κάμερα. Δεν για ντροπή. Για την ντροπή. Στο διάλειμμα εννοεί. Στο διάλειμμα δεν τρέπεται, το ξέρω. Ναι, αλλά δεν έχει κάνει και ένα zoom κάμερα να δείξει τόση ώρα μιλάμε. Δεν έχει δείξει. Να πούμε όμως πόσο θα τον βρούμε και σε ταβέρνες σήμερα το μπακαλιάρο. Έχουμε να πούμε και κάποιες κάρτες να μας πείτε και ποια είναι η αύξηση συγκριτικά με πέρσι. Από 7,90 μέχρι 13,50 θα τον βρούμε σε ταβέρνες τον μπακαλιάρο Σκορδαλιά. Τη Μερίδα. Η Σκορδαλιά πόσο κάνει από αυτό? Η Σκορδαλιά είναι το δείγμα δίπλα που βάζουν. Είναι μπακαλιάρο με Σκορδαλιά. Από ψωμί ή από πατάτα κάνουν, Παναγιώτη? Αλιάδα, τώρα οι περισσότεροι κάνουν με πατάτα. Για να είναι πιο υγρό το εύκολο στο μπλέντερ, στο μίξερ που. Το ψωμί είναι το δύσκολο και έτσι. Έτσι. Κατάλαβες. Το γκουρμέ. Θα πας να ζητήσεις Σκορδαλιά από ψωμί. Αμάν, τι μου είπατε τώρα. Να στη φτιάξουν γίνεται στην Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά, να ξέρετε. Θα τα παραλέτε λίγο όμως. Σήμερα πα σε μαγαζί που έχει μπακαλιέρα, το πείτε φτιάξει μια σκορδαλιά για μένα. Στην Κεφαλονιά, την οποία την λένε Αλιάδα, τη φτιάχνουν στο γουδί, έτσι. Στο γουδί. Το γουδοχέρι. Λοιπόν, μη το γουδί στο γουδοχέρι. Να δείξουμε λίγο τιμή για να πάμε στο επόμενο θέμα. Εδώ, να μα πει ότι έξω είπαμε είναι από 7,90 έως 13,50. Αν πάνε σε ηχθεπολείο ή πελαγή, ο μπακαλιάρο πόσο είναι να τον πάρουν, να τον μαγειρέψουν? Στην ηχθιαγορά, στην κεντρική αγορά Αθηνών στο Ρέντι. 25,80 το κιλό. 25,80 είναι σε ψαράδικο και 24,80 είχε στην ηχθιαγορά στο Ρέντι. Μόνο. Ένα ευρώ κάτω δηλαδή. Διαφορά. Στην ταβέρνα πώς θα το φάμε αυτό σήμερα? Γιατί έγινε ανέβηκε. Πώς θα το φάμε στην ταβέρνα, κύριε Ναυτοπλέ? Αυτόν τον μπακαλιάρο το φρέσκο, στο 2-3 κιλά. Όχι, αυτό είναι φρέσκο που έδειξε προηγουμένω. Α, ωραία. Ναι. Αυτό το που είναι. Αυτό που έδειξε το φρέσκο, μερίδα, το φρέσκο. Μερίδα, πώ θα το πάρει. Δεν θα το πάρει. Ολόκληρο θα το πάρει. Δεν υπάρχει μερίδα. Τη μερίδα εννοώ εδώ, τον μπακαλιάρο. Το είπε η επικυρία Γιουγκραντή. Τον μπακαλιάρο αυτό. Μέχρι 13.50. Το είπε η επικυρία Γιουγκραντή. Έω 13.50. Μέχρι 13.50. Και ο πελαγίσιο ο φρέσκο είναι 19.40 400 γραμμάρια. Αυτό εδώ βέβαια έχει άλλη τιμή, επειδή τον έφτιαξα εγώ. Δεν είναι 13.50. Καλά, να κάνει 40 ευρώ. Αυτή τουλάχιστον πληρώστε που θα φάτε το ένα κομμάτι. Δεν είναι έτσι. Έξοδα, ταλαιπωρία, ψυχική κούραση. Το ένα κομμάτι. Οδύνη, εργατοώρες. Ενέργεια. Το ένα κομμάτι λέει τα έντακτο σκεφτεί αλλού. Καταλαβαίνει τι γίνεται. Ψυχική οδύνη θα περάσουμε, θα αναγκαστούμε να το φάμε. Εγώ έχω υποσχεθεί και στου απολυμπάνου. Εν πάση περιπτώσει είναι στι ίδιε τιμέ με πέρσι, 20 με 30% αυξημένο. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλου. Ευχαριστούμε πολύ.